Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ την ΕΠΝΕ για την πρόσκληση. Εγώ θα προσπαθήσω να συμπυκνώσω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι προηγουμένως και να προτείνω μια αλγοριθμική προσέγγιση της διάγνωσης της ανεμίας. Ως ανεμία ορίζεται η μείωση της τιμής της αιμοσφαιρίνης του αιματοκρίτη και των ερυθρών σε συγκεκριμένο όγκο αίματος πάνω από το 10% σε σχέση με τις μέσες τιμές για το φύλλο, την ηλικία, τη φυλή και το υψόμετρο. Αυτές είναι οι φυσιολογικές τιμές ερυθρών, αιμοσφαιρίνης και αιματοκρίτη και οι τιμές των δίκτυο ερυθροκυτάρων. Τώρα, η προσέγγιση της ανεμίας μπορεί να γίνει με βάση τα αίτια της, δηλαδή να εξετάσουμε το ενδεχόμενο η ανεμία να οφείλεται σε αιμορραγία, να οφείλεται σε αιμόλυση ή σε πλημελή παραγωγή ερυθροκυτάρων από το μυελό. Είτε να βασιστούμε στους ερυθροκυταρικούς δείκτες και με πιο σημαντικούς το MCV, το μέσο όγκο των ερυθρών που συσχετίζει τον αιματοκρίτη με τον αριθμό των ερυθρών και με βάση αυτόν διακρίνουμε τις ανεμίες σε μικροκυταρική, ορθοκυταρική και μακροκυταρική ή την μέση πυκνότητα της αιμοσφαιρίνης που μας δείχνει το ποσό της αιμοσφαιρίνης που περιέχουν τα ερυθρά και συσχετίζει την αιμοσφαιρίνη με τον αιματοκρίτη. Με βάση το MCHC η ανεμία διακρίνεται σε υπόχρωμη, ορθόχρωμη και υπέρχρωμη. Όταν έχουμε έναν ασθενή με ανεμία, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να εξετάσουμε είναι η ανταπόκριση του μυελού στην ανεμία. Και ο καλύτερος δείκτης είναι τα δικτυοερυθροκύτταρα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον διορθωμένο δείκτη δικτυοερυθροκυτάρων. Και για να τον υπολογίσουμε χρησιμοποιούμε το ποσοστό των ΔΕΚ που το υπολογίζουμε είτε από το πλακάκι είτε μας το δίνει ο αναλυτής και το πολλαπλασιάζουμε με το λόγο της αιμοσφαιρίνης του ασθενούς προς τη φυσιολογική τιμή της αιμοσφαιρίνης. Αν αυτός ο διορθωμένος δείκτης είναι χαμηλός, πρόκειται για ανεμία με χαμηλή ανταπόκριση του μυελού και θα στηριχτούμε στην περαιτέρω διερεύνησή της στους ερυθροκυταρικούς δείκτες. Αν πρόκειται για ανεμία με αυξημένο αριθμό ΔΕΚ, θα πρέπει να εξετάσουμε δύο ενδεχόμενα, την παρουσία αιμορραγίας. Και εδώ θα πρέπει να σταθούμε στο ατομικό αναμνηστικό και στην κλινική εξέταση και βεβαίως το ενδεχόμενο παρουσίας εμόλυσης. Για να διερευνήσουμε το ενδεχόμενο παρουσίας εμόλυσης θα πρέπει να ζητήσουμε να εξετάσουμε τα επίπεδα LDH, έμεσης χολεριθρίνης, απτοσφαιρινών και αιμοσιδηρίνης ούρων. Όλες οι αιμολυτικές ανεμίες έχουν αυξημένα ΔΕΚ, αυξημένη LDH, αυξημένη έμεση χολεριθρίνη και χαμηλές απτοσφαιρίνες. Η αιμοσιδηρίνη ούρων μπορεί να διαφοροποιήσει την ενδαγκιακή έναντι της εξαγκιακής εμόλυσης, αφού η αιμοσιδηρίνη ούρων είναι αυξημένη στην περίπτωση ενδαγκιακής εμόλυσης. Με δεδομένο τώρα την παρουσία αιμολυτικής ανεμίας, στο επόμενο στάδιο θα πρέπει να δούμε αν στο επίχρημα του περιφερικού αίματος υπάρχουν σχιστοκύτταρα. Τα σχιστοκύτταρα είναι τα γνωστά, είναι τα σπασμένα, είναι θράσματα ερυθροκυτάρων, είτε λόγω
μηχανικής καταστροφής, είτε λόγω θερμικής καταστροφής. Μπορεί επίσης να οφείλονται σε συγγενείς ερυθροκυταρικές διαταραχές. Αν δούμε στο περιφερικό αίμα ότι υπάρχουν στο κύτταρα, το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να δούμε αν ο ασθενής φέρει προσθετική βαλβίδα ή έχει κάποιο άλλο είδος βαλβιδοπάθειας. Αν υπάρχει περίπτωση να έχει, να οφείλονται σε τραύμα, εδώ εντάσσεται η αναιμία των δρομέων μαραθωνίου. Εάν πρόκειται για εγκαυματία ή αν πάσχει από κακοήθη υπέρταση. Αν όλα αυτά δεν υφίστανται, θα πρέπει στη συνέχεια να εξετάσουμε το ενδεχόμενο παρουσίας μάχα, δηλαδή μικροαγγειοπαθητικής αιμολυτικής αναιμίας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ζητήσουμε έλεγχο πήξης. Αν η μάχα συνοδεύεται, εκφράζει διάχυτη ενδαγκιακή πήξη, τις περισσότερες φορές υπάρχει παράταση των χρόνων πήξης. Πράγμα που δεν ισχύει στην περίπτωση της TTP ή του ουρεμικού αιμολυτικού συνδρόμου. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αιμολυτική αναιμία συνοδεύεται από θρομβοπενία. Μπορεί να έχουμε πυρετό, νευρολογική ή νεφρική δυσλειτουργία και βεβαίως μπορούμε να επιβεβαιώσουμε στην περίπτωση της TTP την διάγνωση μετρώντας τη δραστηριότητα της Adams 13. Σε καμία βεβαίως των περιπτώσεων δεν περιμένουμε να έχουμε επιβεβαίωση της δραστηριότητας για να ξεκινήσουμε την θεραπεία για αυτά τα σύνδρομα. Τέλος, σχιστοκύτταρα στο πλακάκι μπορούμε να έχουμε σε περιπτώσεις συγγενών ερυθροκυταρικών διαταραχών, όπως στην περίπτωση αιμοσφαιρινοπαθειών ή διαταραχών της μεμβράνης, όπως είναι η πυροπικυλοκυτάρωση, και αντίστοιχα θα πρέπει να ζητήσουμε ηλεκτροφόρηση και οσμωτική αντίσταση ερυθρών. Τώρα, αν δεν υπάρχουν σχιστοκύτταρα στο πλακάκι, θα πρέπει να ζητήσουμε από την αιμοδοσία την δοκιμασία Coombs. Σε περίπτωση που η Coombs βγει θετική, πρόκειται για μια αυτοάνωση αιμολυτική αναιμία και η κυρία Κουτσογιάννη μας είπε πολύ αναλυτικά τη διαφοροδιάγνωση των αναιμιών αυτών. Σε περίπτωση τώρα που η Coombs είναι αρνητική, θα πρέπει να σκεφτούμε και λίγο πιο σπάνια νοσήματα. Θα πρέπει να, με κυταρομετρία ροής, να διερευνήσουμε την παρουσία PNH, παροξυσμικής νυχτερινής αιμοσφαιρινουρίας, ή με τον Donath-Lansdyre test την παρουσία παροξυσμικής αιμοσφαιρινουρίας λόγω ψύχους. Επίσης, ασθενείς με νόσο Wilson σε ένα ποσοστό 15% εμφανίζουν ενδαγκιακή εμόλυση. Θα πρέπει λοιπόν να ελέγξουμε την σερολοπλασμίνη του ορού. Διαταραχές της μεμβράνης, όπως η σφαιροκυτάρωση, όπως η συγγενής σφαιροκυτάρωση, που την ελέγχουμε με την οσμωτική αντίσταση των ερυθρών, μπορεί να προκαλέσουν αιμολυτική αναιμία. Επίσης, έλλειψη ενζήμων, όπως η G6PD και η πυρουβική κινάση, μπορεί να κάνουν οξέα επεισόδια εμόλυσης, και τέλος οι αιμοσφαιρινοπάθειες. Τώρα, στην περίπτωση που έχουμε χαμηλό αριθμό ΒΕΤ και μειωμένη μυελική ανταπόκριση, θα πρέπει να ελέγξουμε τους αιματινικούς παράγοντες. Θα πρέπει να στείλουμε την φεριτίνη, την B12 και το φιλικό οξύ.
Θα πρέπει να ξέρουμε ότι μία ανεμία, μία σιδηροπενική ανεμία ή μία μεγαλοβλαστική ανεμία πριν γίνουν μικροκυταρικές ή μακροκυταρικές είναι ορθοκυταρικές. Οπότε μπορεί να πιάσουμε κάτι τέτοιο στην αρχή τους. Η ανεμία που συνοδεύεται με αυξημένα επίπεδα ή φυσιολογικά επίπεδα φεριτίνης και χαμηλό σίδηρο και με δεδομένο υπόβαθρο χρονίας νόσου όπως χρονίας φλεγμονής, νοσημάτων του συνδετικού ιστού, καρδιακής ανεπάρκειας ή κακοήθειας, μπορεί να είναι ανεμία της χρονίας νόσου. Αντίστοιχα, στις ορθοκυταρικές ανεμίες μπορούμε να έχουμε τις ανεμίες με χαμηλά επίπεδα ερυθροποιητίνης. Αυτά είναι μέσα στα πλαίσια της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, της υπατικής νόσου και των ενδοκρινολογικών διαταραχών. Και τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τις ψευδείς ανεμίες λόγω αιμοαραίωσης που έχουμε στην κύηση, στην περίπτωση του υπερσπλυνισμού, στην καρδιακή, στην νεφρική και στην υπατική ανεπάρκεια. Αν λοιπόν δεν συμβαίνει κάτι από όλα αυτά, θα πρέπει να υποψιαστούμε ότι πρόκειται για κάποιο νόσημα του μυελού των οστών. Και τότε θα πρέπει να ζητήσουμε την μελέτη του επιχρήσματος του περιφερικού αίματος και την οστεομυελική βιοψία. Στην περίπτωση που η ανεμία μας είναι μικροκυταρική, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ελέγξουμε τη φεριτίνη ορού. Αν η φεριτίνη είναι χαμηλή, πρόκειται για σιδηροπενία. Στην περίπτωση της σιδηροπενίας, ένας πολύ ευαίσθητος δείκτης που αυξάνεται από τα πρώτα στάδια της είναι η σιδηροδοσιμετρική ικανότητα που μετράμε στον ορό, ενώ το εύρος κατανομής των ερυθρών αυξάνει σε πιο προχωρημένα στάδια της σιδηροπενικής ανεμίας. Στην περίπτωση τώρα που έχουμε μικροκυταρική ανεμία με φυσιολογική ή αυξημένη φεριτίνη, θα πρέπει να ελέγξουμε, να δούμε αν η μικροκυτάρωση είναι παλαιά ή πρόσφατη. Αν είναι παλιά, αν είναι γνωστή, θα πρέπει να δούμε το ενδεχόμενο της θαλασσεμίας, να ελέγξουμε το οικογενειακό ιστορικό του ασθενούς και να στείλουμε ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης. Σε περίπτωση που είναι πρόσφατη, θα πρέπει να δούμε το ενδεχόμενο να πρόκειται για ανεμία χρονίας νόσου. Μολονότι η ανεμία χρονίας νόσου είναι ορθόχρωμη ανεμία, μπορεί να πρόκειται για ανεμία χρονίας νόσου και εδώ είναι χρήσιμος ο έλεγχος της TIBC. Επί απουσίας χρονίας νόσου θα πρέπει και πάλι να καταφύγουμε στην οστεομυελική βιοψία. Τέλος, στη διερεύνηση της μακροκυταρικής ανεμίας θα πρέπει πρώτα να αποκλείσουμε ουσίες και φάρμακα που επηρεάζουν, που εμποδίζουν το DNA, όπως το αλκοόλ και φάρμακα όπως είναι η μεθοτρεξάτη, η υδροξιουρία, η τριμεθοπρίμη. Αμέσως μετά θα πρέπει να μετρήσουμε τα επίπεδα της B12 και του φιλικού οξέως. Για επίπεδα B12 κάτω των 100 πικογράμμ, είναι ξεκάθαρα ότι πρόκειται για έλλειψη της B12 και θα πρέπει να διερευνήσουμε την έλλειψη με την αναζήτηση αντισωμάτων έναντι του ενδογενούς παράγοντα και των τυχωματικών κυττάρων και εάν αυτά δεν μας διαφωτίσουν με ceiling test. Στην περίπτωση που τα επίπεδα της B12 είναι υψηλότερα, αλλά υπάρχει έντονη υποψία έλλειψης B12,
Θα πρέπει να μετρήσουμε τα επίπεδα του μεθυλμαλωνικού οξέως, το οποίο χρειάζεται την B12 ως συνένσιμο για να μετατραπεί σε ηλέκτριλο συνένσιμο α. Επί φυσιολογικών επιπέδων μεθυλμαλωνικού οξέως, είναι απίθανο το ενδεχόμενο να πρόκειται για έλλειψη B12 και θα πρέπει πλέον να σκεφτόμαστε ότι πρόκειται για μία μη μεγαλοβλαστική μακροκυταρική αναιμία, όπως στην περίπτωση της μεθεμορραγικής αύξησης των δικτυοερυθροκυτάρων, της υπατοπάθειας, του υποθυριοειδισμού, μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου ή μετά από σπληνεκτομή. Αν το μεθυλμαλωνικό οξύ είναι αυξημένο, είναι πιθανή η έλλειψη της B12 και θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο τρίτο βήμα. Αντίστοιχα, για το φιλικό οξύ, αν τα επίπεδα του φιλικού οξέως είναι χαμηλά, πρόκειται για έλλειψη φιλικού οξέως. Αν είναι φυσιολογικά, αλλά υπάρχει υποψία, θα πρέπει να μετρήσουμε τα επίπεδα της ομοκυστεΐνης, η οποία χρησιμοποιεί το φιλικό οξύ για να μετατραπεί σε μεθιονίνη. Αν είναι φυσιολογικά τα επίπεδα της ομοκυστεΐνης, είναι απίθανη η έλλειψη του φιλικού οξέως. Αν είναι αυξημένα, τότε είναι πιθανή. Συνοψίζοντας λοιπόν, για τη διερεύνηση της αναιμίας απαιτεί τη συνεκτίμηση στοιχείων από το οικογενειακό και ατομικό ιστορικό, την κλινική εξέταση και τα εργαστηριακά ευρήματα του ασθενούς. Ο βασικός έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει τη γενική αίματος, τα δικτυοερυθροκύτταρα, την νεφρική και υπατική βιοχημεία, τα επίπεδα φεριτίνης, B12, φιλικού, LDH, χολεριθρίνης και απτοσφαιρινών. Η προσέγγιση της αναιμίας καθίσταται πιο σύνθετη σε ασθενείς με πολλαπλά προβλήματα υγείας ή ασθενείς που έχουν αντιμετωπιστεί με πεταγγίσεις ερυθρών, γεγονός που περιορίζει τη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα του όποιου διαγνωστικού αλγορίθμου. Σας ευχαριστώ πολύ.